Πάμε τώρα, είδαμε στην αρχή του δελτίου εικόνες από τα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης, πώς κυλάει η πρώτη νύχτα του lockdown από την κεντρική πλατεία, από τον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης, με συγχωρείτε, στο Ηράκλειο, την Λεωφόρο Κουντουριώτη στο Ρέθυμνο, την Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Πάμε τώρα στην πλατεία, στο κέντρο της πόλης, του Ηρακλείου, στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης. Εκείνη η Μέρη Καριωτάκη, Μέρη καλησπέρα, και νομίζω ότι βιώνεις ένα Σαββατόβραδο μοναξιάς σε έναν δρόμο που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι πολύ βουός. Καλησπέρα Μάνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ και πάρα πολλή ώρα δεν έχουμε συναντήσει κανέναν σε αυτήν εδώ, την κεντρική λεωφόρο, τη λεωφόρο Δικαιοσύνης. Είναι η κεντρική λεωφόρο που ενώνει την πλατεία Ελευθερίας με το Σταυρό της πόλης του Ηρακλείου. Κεντρικότερος δρόμος ενδεχόμενα της πόλης του Ηρακλείου. Και τόση ώρα εγώ και ο συνάδελφος του περατέρω, Αντώνης Τηλιανάκης, είμαστε μόνοι μας εδώ. Έχουμε ολόκληρη την λεωφόρο και θα μπορούσαμε άνετα, αν θέλαμε, να παίξουμε ποδόσφαιρο, όπως βλέπεις, έτσι και αλλιώς ενδείκνεται και ο δρόμος Μέρη, και το πλάτος θα τολμήσω και... να πω, είναι και δεν είναι ακραίο. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Εμένα αυτή η εικόνα λίγο με τρομάζει, είναι λίγο τρομακτική, είναι άσχημη η εικόνα. Βλέπουμε τον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης, είναι Σάββατο βράδυ, σε μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000 πληθυσμό, όπως είναι το Ηράκλειο, και βλέπουμε ότι το καθολικό lockdown έχει βάλει στην κυριολεξία στα σπίτια τους κατοίκους αυτής εδώ της πόλης. Είναι σοκαριστικό, Μάνο. Είναι σοκαριστικό, και όσο και αν το ζήσαμε το Μάρτι στην πρώτη καραντίνα και όσο και αν γνωρίζαμε ότι θα είναι κάπως έτσι η εικόνα και σε αυτή τη δεύτερη καραντίνα, δεν μπορούμε παρά να πούμε πως αυτή η εικόνα είναι σοκαριστική. Αυτός ο ιός, αυτή η γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας έχει στείλει στα σπίτια του τον κόσμο, και θέλω να σου πω πως δεν είναι μόνο η εικόνα που βλέπεις αυτή τη στιγμή εδώ και σας μεταφέρουμε από την λεωφόρο Δικαιοσύνης. Είναι η ίδια η εικόνα και στην πλατεία Ελευθερίας. Στην πλατεία Ελευθερίας Σάββατο βράδυ, εδώ που τα προηγούμενα βράδια γινόταν πανικός από την πιτσιρικαρία, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή απάνω. Μέχρι πριν από λίγο υπήρχε ένα παιδί εκεί, ένας σκέιτερ. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτός. Είναι ακριβώς η ίδια εικόνα που υπάρχει και στα Λιοντάρια. Είναι ακριβώς η ίδια εικόνα που υπάρχει στην 25η Αυγούστου. Αυτές τις εικόνες έχουμε καταγράψει από τις 8 περίπου που κατεβήκαμε στο κέντρο του Ηρακλείου και περπατήσαμε στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Κάθε ένας από τους δρόμους της πόλης, κάθε ένα στενό, κάθε ένα σοκάκι, μα και κάθε ένας από τους κεντρικούς δρόμους, τους πολύβους δρόμους, είναι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η λεωφόρος Δικαιοσύνης. Και τηλεοπτικά και ειδησιογραφικά, ακόμα και ο τρόπος που δίνει στο ρεπορτάζ Μέρη Καριωτάκη, είναι νομίζω από τις λίγες φορές που ακούμε τόσο καθαρά τη φωνή ενός δημοσιογράφου που μεταφέρει ρεπορτάζ από έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου. Συνήθως υπάρχει αυτός ο ήχος χαλί, όπως λέμε στην τηλεόραση, που είναι υπεραστικοί, οι μουσικές και οι ήχοι ενός κριτικού Σαββατόβραδου. Ακριβώς εδώ, υπό κανονικές συνθήκες, θα γινόταν πανδαιμόνιο από τις φωνές της πιτσιρικαρίας που θα ήταν απάνω στην πλατεία Ελευθερίας. Εδώ θα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που θα περπατούσε. Αριστερά και δεξιά ενδεχόμενα παρέες στα παγκάκια. Κάποιοι πλανώδη πολιτές, αλλά και κάποιοι μουσικοί του δρόμου θα ήταν αριστερά και δεξιά στην λεωφόρο Δικαιοσύνης. Σίγουρα δεν θα ήμασταν μόνοι μας. Σίγουρα δεν θα περνούσε ένας άνθρωπος κάθε 5 λεπτά. Αυτή η εικόνα είναι πρωτόγνωρη, είναι σοκαριστική. Και ας ευχηθούμε να αξίζει τον κόπο. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό ευχόμαστε όλοι, να καταφέρουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση. Και για μας τους δημοσιογράφους είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγράφουμε αυτές τις εικόνες από σημεία πόλεων που πραγματικά αγαπάμε. Μέρη Καριωτάκη, να σε ευχαριστήσουμε, να συνεχίσεις το ρεπορτάζ στο Άδειο Ηράκλειο.